Πάμε στην τελευταία σημερινή ερώτηση. Θα απαντήσει ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνης Γεωργιάδης. Είναι υπαριθμών 761 πρώτη έκτου του 20 του βουλευτή Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Νικολάου Παπά, προς τον ελόγω Υπουργό, όπως είπα, με θέμα αποκλεισμός της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων από τα εργαλεία ρευστότητας του ΤΕΠΙΚ 2 και της επιστρεπτέας προκαταβολής. Κύριε Παπά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, η κυβέρνηση Τσίπρα σας άφησε ένα δημοσιονομικό μαξιλάρι και είχαμε και κάποια νέα θετικά από την Ευρώπη πριν από λίγες μέρες, όπου σπάσανε δύο ταμπού. Το ταμπού του κοινού δανεισμού, του διαμοιρασμού δηλαδή του χρέους και των απευθείας ενισχύσεων. Αυτές είναι θετικές εξελίξεις, τις οποίες πρέπει να αξιοποιήσετε. Θα έλεγα όμως ότι αυτές ακριβώς οι εξελίξεις δεν σας αφήνουν καμία δικαιολογία, διότι είμαστε δύο μήνες μετά την επιβολή διοικητικών μέτρων κλεισίματος ενός μεγάλου κομματιού της οικονομίας και οι επιχειρήσεις μας δεν έχουν δει μέτρα στήριξης. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει ομολογήσει ότι από τα 2 δις τα οποία θα δρομολογούνταν για την επιστρεπτέα προκαταβολή, μόνο 600 εκατομμύρια έχουν διοχετευτεί και βεβαίως να μην συζητήσουμε και για το πρόγραμμα του ΤΕΠΙΧ 2. Μαζί ήμασταν στην τηλεόραση πριν από λίγες μέρες και μου είπατε ότι 2.000 επιχειρήσεις μόνο έχουν πρόσβαση σε αυτό το πρόγραμμα και ο στόχος σας είναι 10.000 επιχειρήσεις. Σε ένα σύνολο 750.000 επιχειρήσεων, λοιπόν, 50.000 επιχειρήσεις στην επιστρεπτέα προκαταβολή και 10.000 ο στόχος είναι να πάνε στο ΤΕΠΙΧ. Θα ήθελα επίσης από εσάς το εξής. Να διορθώσετε τη δήλωση του υφισταμένου σας ότι η ελληνική επιχειρηματικότητα αποτελείται από επιχειρήσεις ζόμπι και παταχτσίδες. 87% των κλάδων έχει χαρακτηριστεί πληττόμενος με κυβερνητική απόφαση. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, θα έχουν προβλήματα εξυπηρέτησης των υποχρεώσεών τους. Και δικαίως προσδοκούν να υπάρξει μία στήριξη. Εμείς κάνουμε μία πάρα πολύ απλή πρόταση. Έναν πάρα πολύ απλό κανόνα. Προσέξτε, γιατί έχουν υπάρξει και αρνίες και στην επιστρεπτέα. Ξέρω ότι δεν είναι δική σας αρμοδιότητα, αλλά είναι προβλήματα τα οποία πρέπει να τα δείτε. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, και θα δεχτώ και την παρατήρησή σας, βεβαίως. Υπάρχουν παραδείγματα επιχειρήσεων με ελάχιστους εργαζόμενους που πήραν επιστρεπτέα προκαταβολή 100 και 150.000 ευρώ. Και επιχειρήσεις οι οποίες είχαν 80 και 100 εργαζόμενους και βγήκε επιστρεπτέα 4.000 ευρώ. Τι λέμε λοιπόν εμείς? Με κριτήριο την απασχόληση 2.000 ευρώ ανά εργαζόμενο. Και όχι σαν την επιστρεπτέα, όπου είναι κρατικό δάνειο που μπορεί να το πάρει η επιχείρηση και να το κάνει ό,τι θέλει. Να αναγνωρίζονται πάρα πολύ συγκεκριμένα έξοδα. Με ποιο στόχο? Με τον απλό στόχο να μην συσσωρευτεί χρέος κατά τη διάρκεια του κορονοϊού. Νομίζω ότι θα πρέπει να τις αξιολογήσετε και θα ήθελα και από εσάς μια δέσμευση ότι θα υποστηρίξετε. Δεν έχουμε απάντηση από το Προεδρείο μέχρι στιγμής. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, της Επιτροπής Οικονομικών και της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου στηρίξαμε το αίτημα της ΓΕΣΕΒΕ για ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής μας για τα ζητήματα πρόσβασης των επιχειρήσεων στα χρηματοδοτικά εργαλεία. Ο χρόνος περνάει, το θεωρώ αυτονόητο ότι αυτό το αίτημα θα ικανοποιηθεί και θα ήθελα επίσης να σας πω και να σας ρωτήσω εάν προτίθεστε γρήγορα να φέρετε το νομοσχέδιο για τις μικροπιστώσεις και να πρικοδοτήσετε και την Αναπτυξιακή Τράπεζα, η οποία θα μπορέσει να λειτουργήσει επιτέλους αντικυκλικά, διότι πολύ φοβάμαι, θα αναφερθώ και στην δευτερολογία μου, ότι οι τράπεζες, οι συστημικές, μάλλον προκυκλικά λειτουργούν. Κύριε Υπουργέ, ορίστε. Καταρχάς, κύριε συνάδελφε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Την θεωρώ και εύλογη στις συνθήκες που είμαστε. Και ήρθε σε μια πολύ καλή συγκυρία. Διότι, όπως ξέρετε, σε μία ώρα ακριβώς, έχουμε ήδη ανακοινώσει από χθες, ότι ξεκινάει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Αναπτυξιακής Τράπεζας, του Επενδύσεις, η μεγάλη μας τομή, που είναι το εγκυοδοτικό εργαλείο των 7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και είναι τύχη αγαθή που μου κάνετε λοιπόν μία ερώτηση, κύριε Πρόεδρε, για τη ρευστότητα σε ελληνικές επιχειρήσεις, μία ώρα πριν ξεκινήσει το μεγαλύτερο στην ελληνική ιστορία εργαλείο ρευστότητας που έχει δοθεί ποτέ για τις επιχειρήσεις.
Βρείτε μου εσείς οποιαδήποτε στιγμή από το 1830 που το ελληνικό δημόσιο εγγυήθηκε 7 δισεκατομμύρια ευρώ για να πάνε αποκλειστικά σε επιχειρήσεις. Είναι η πρώτη φορά. Η εγγύηση είναι με τη μόλις 7 δισεκατομμύρια. Άρα λοιπόν, το Υπουργείο Ανάπτυξης, η κυβέρνηση και η ελληνική δημοκρατία έχουν μια επιτυχία σήμερα. Είμαστε, κύριε Πρόεδρε, η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που βάλαμε σε λειτουργία εγκαιοδοτικό ταμείο. Κινηθήκαμε με εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα. Ένα εργαλείο που άλλες χώρες, δεν θα το ονοματίσω, έχουν ανακοινώσει να λειτουργήσει σε αυτές από Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, στην Ελλάδα ξεκινάει αρχές Ιουνίου. Γιατί πήγαμε πάρα πολύ γρήγορα. Άρα η κυβέρνηση δείχνει έμπρακτα ότι την ενδιαφέρει να φτάσει η ρευστότητα σε επιχείρηση. Πάω τώρα σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Καταρχάς, κύριε συνάδελφε, αναφερθήκατε στην ιστορική στροφή της Ευρώπης, την οποία και εσείς χαιρετίζατε και εμείς χαιρετίζουμε. Θα ήταν πράξη γενναιότητας εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ όμως να αναγνωρίσει και την προσωπική συμβολή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε αυτή τη στροφή. Γιατί αυτή η στροφή δεν έγινε μόνη της. Έγινε ότι φτιάχνει μια συμμαχία 9 πρωθυπουργών, μέσος 9 και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, που πίεσαν προς αυτή την κατεύθυνση και οδήγησαν σε συγκεκριμένη απόφαση. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι μάλλον το κόμμα σας φτιάχτηκε λίγο εξαπίνης. Διότι αν υπολογίσουμε ότι ο κύριος Τσίπρας είχε ορίσει το πρωί της προηγουμένης μέρας να κάνει τις ανακοινώσεις στο λεγόμενο Ζάπιο 2, όπως το είπατε, μένουμε όρθιοι 2, και να μιλήσει για νούμερα, αγνοώντας τι θα γινόταν σε 24 ώρες, πάει να πει ότι προφανώς το ΣΥΡΙΖΑ δεν είχατε καταλάβει πόσο μεγάλη επιτυχία ερχόταν για την Ελλάδα χάρη στις πρωτοβουλίες και της ελληνικής κυβερνήσεως. Θα ήταν ωραίο όταν αναγνωρίζουμε καμιά φορά μεταξύ μας την επιτυχία ενός πρωθυπουργού όταν αυτή αντανακλάται στις ζωές των πολλών, στις ζωές των πολιτών. Πάμε τώρα στα συγκεκριμένα. Μου είπατε να ανασκευάσω τη δήλωση ή να καταδικάσω τη δήλωση, δεν θυμάμαι το ρήμα που χρησιμοποιήσατε, του υφισταμένου μου. Δεν υπάρχει τέτοια δήλωση κατά τον τρόπο που το λέτε. Αυτό το οποίο έχει γίνει αναφορά είναι κάτι που με βέβαιωσε εσείς ως πρώην υπουργός, το γνωρίζετε. Όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπόκειται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, όπως το εγκαιοδοτικό, γιατί στην ευρωπαϊκή, διότι είναι χρήματα από το ΕΣΠΑ αυτά που χρησιμοποιήσει, άρα θέλουν έγκριση από την DGCOM και ακολουθούν τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχουν μία αναγκαστική υποχρέωση. Ποια είναι η αναγκαστική υποχρέωση? Ότι πρέπει οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν αυτού του τύπου τις κρατικές ενισχύσεις να είναι βιώσιμες. Αυτός είναι ο ευρωπαϊκός ορισμός. Και ο ευρωπαϊκός ορισμός των βιώσιμων επιχειρήσεων δεν έχει να κάνει με την κρίση. Διότι το χρονικό όριο που έχουμε θέσει για να το κρίνουμε είναι 31 Δεκεμβρίου του 2019. Άρα, πρώτου COVID, πρώτης εποχής της παρούσης κρίσης, πάμε και μετράμε αν οι επιχειρήσεις ήταν τότε βιώσιμες. Ασχέτως αν μετά λόγω του COVID έπαυσαν να είναι βιώσιμες. Ή με βάση τα στοιχεία εννοώ πάντα. Άρα πάμε και λέμε τι, ότι για να είμαστε σύνομοι και να μην έρθει αύριο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας ζητάει τα λεφτά αυτά πίσω με πρόστιμο, ακολουθούμε τις ευρωπαϊκές οδηγίες, άλλωστε και οι τράπεζες δεν θα μπορούσαν να μοχλεύσουν χρήματα εάν εμείς θα ακολουθούμε τις ευρωπαϊκές οδηγίες και βάζουμε τον όρο των βιώσιμων επιχειρήσεων. Σε αυτό αναφέρθηκε ο κύριος Υπουργός και τον αδικεί η αναφορά που κάνατε εναντίον. Τώρα, τα ειδικότερα στοιχεία για την επιστρεπτέα προκαταβολή, για το ΤΕΠΙΧ 2, για το εγκαιοδοτικό εργαλείο που ξεκινάει σήμερα και καλό τις επιχειρήσεις να πάνε και θα πω και τους όρους που είναι εξαιρετικά ευνοϊκοί, θα τα πω στη δευτερολογία μόνο και μόνο για να μην καταχάσω τον χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Κύριε Παπά, ορίστε. Κύριε Υπουργέ, δυστυχώς η ελληνική κυβέρνηση με τρόπο μάλλον ντροπαλό μπήκε στη μάχη για να αποκτήσει η Ευρώπη αυτά τα εργαλεία. Θέλω να σας θυμίσω ότι για αυτές τις αναγκαίες μεταβολές στην Ευρώπη εμείς φωνάζαμε το 2015. Και τότε ήταν μια εποχή πάρα πολύ μεγάλων πολιτικών παθών και οξίας αντιπαράθεσης. Και επειδή είχαμε αυτές εμείς τις προγραμματικές προτεραιότητες για τα ευρωπαϊκά, η δική σας παράταξη μας έλεγε αντιευρωπαίους. Να λοιπόν που ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και η Ευρώπη κάνει αυτά τα βήματα και εμείς λέμε ότι πρέπει να κάνει ακόμα πιο γενναία και ακόμα πιο βαθιά. Και ανεβάζει, επαναλαμβάνω, τον πύχη και για τη δική σας απόδοση. Είπατε ότι περιμέναμε, λέει, το μένουμε όρθιοι για να δούμε τι θα γίνει με την Ευρώπη. Το πρόγραμμα το οποίο ανακοινώθηκε αφορά το 2021. Το μένουμε όρθιοι είναι η κατεπίγουσα παρέμβαση η οποία επικαιροποιήθηκε επειδή επί δύο μήνες αδρανήσατε. Μας λέτε για το Ταμείο Εγκαιοδοσίας. Με συγχωρείτε, κυβερνάτε από την 7η Ιουλίου.
Και 8 μήνες δεν έγινε τίποτα και έγινε σε 2 μήνες. Και μας το κομίζετε ως επιχείρημα αποτελεσματικότητας, κύριε Υπουργέ. Για πάμε λοιπόν να δούμε τώρα. Επειδή και ένας στους 4 επιχειρηματίες στην εστίαση λέει ότι μπορεί να μην ανοίξει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και έχουμε τις ανακοινώσεις από την κυβέρνηση. Μάλιστα. Οι τράπεζες μέχρι στιγμής λειτουργούν με βάση το εγχειρίδιο πιστωτικής πολιτικής και πρακτικής. Αυτό δεν θα αλλάξει. Και σας πληροφορώ ότι έχουμε πληροφορίες εμείς ότι παραβιάζουν κάποιοι και τη σύμβαση με το ελληνικό δημόσιο. Διότι είπατε ότι όποιοι είναι προβληματικοί ήταν, λέει, προβληματικοί και βιώσιμοι μέχρι 31/12/2019. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι κρίθηκαν απορριπταίοι για λίγα χρήματα επειδή έχουν 30 μέρες καθυστέρηση. Λοιπόν, σας καλώ να ανεβάσετε τους τόνους με τις τράπεζες και να λάβετε τις κατάλληλες πρωτοβουλίες. Πάμε παρακάτω. Τι έχουν κάνει μέχρι στιγμής οι τράπεζες? Υπάρχουν συγκεκριμένα εργαλεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπήρχαν και πριν και υπάρχουν και κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Τα στοιχεία. Alpha Bank πήρε 6 δις. Από αυτά, μόνο τα 2 έχουν διοχετευτεί στην αγορά, εκ των οποίων άκουσαν το 1,6 στο πελατειακό τους φιλέτο. Ομολογία δική τους, σας λέω. Δεν σας λέω κάτι το οποίο διάβασα κάπου. Εθνική Τράπεζα, 5 δις. 1 δις μόνο, σχεδόν αποκλειστικά στο πελατειακό φιλέτο. Προσέξτε να δείτε τι γίνεται τώρα. Μπαίνει το ελληνικό δημόσιο, Έλληνας φορολογούμενος με εγγυήσεις και οι τράπεζες απλώς διευκολύνουν τους καλούς πελάτες. Eurobank, 2,7 δις. 600 εκατομμύρια μόνο στο πελατειακό φιλέτο. Πειραιός, 2 δις. 250 εκατομμύρια στο πελατειακό φιλέτο, το σύνολο. 16 σχεδόν δις, τα 3,5 έχουν δοθεί στο πελατειακό φιλέτο. Τα νούμερα και τα αποτελέσματα από το πρώτο εγκυοδοτικό εργαλείο είναι απογοητευτικά. Δεν τα αναφέρατε ξανά. Μου το είπατε στην τηλεόραση, ότι είναι μόνο 2.000 επιχειρήσεις. Ναι, το 7 δις που αναφέρατε, κύριε Υπουργέ, είναι το ποσό με τη μόχλευση. Για 2 δις έχετε πάρει έγκριση, τη στιγμή που η Πορτογαλία έχει πάρει για 13. Θα μπορούσατε να ζητήσετε πολλά περισσότερα. Άρα, λοιπόν, εδώ πέρα το μείζον ζήτημα είναι εάν έχετε κάποια πρόθεση να πρικοδοτήσετε την αναπτυξιακή τράπεζα, ούτως ώστε να μπορέσει να διοχετεύσει το χρήμα στην αγορά πέρα και έξω από τα τυπικά τραπεζικά κριτήρια. Γιατί? Γιατί τα τυπικά τραπεζικά κριτήρια είναι για καιρούς σχετικής ομαλότητας, φτιαγμένα και σχεδιασμένα να ανακαλύπτουν τον στρατηγικό κακοπληρωτή. Αυτή τη στιγμή όλη η αγορά έχει πρόβλημα και αν αφήσουμε τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου να διοχετεύονται μέσω των τραπεζών με τα τυπικά, με τα κριτήρια της προηγούμενης ημέρας, τα οποία οι τράπεζες εφάρμοζαν, μόνο που θα βαθύνουν την ύφεση. Αυτό θα είναι το αποτέλεσμα και εδώ θα και έχετε και εσείς κλείνεται την ευθύνη σας. Κύριε Υπουργέ, ορίστε. Κύριε συνάδελφε, σας άκουγα που λέγατε να επιβάλλουμε στις τράπεζες να μην ακολουθούν τα τυπικά τραπεζικά κριτήρια και φανταζόμουν τις εξεταστικές επιτροπές που θα θέλατε να συστήσετε στο μέλλον για να ελέγξετε ένα-ένα αυτά τα δάνεια και πώς δοθήκαν με αέρα χωρίς τραπεζικά κριτήρια, όπως κάνατε κατά το παρελθόν, θυμίζω. Γιατί κάθε φορά τα λέτε όπως σας βολεύει. Σήμερα θα μας λέτε δώστε Γεωργιάδη χωρίς τραπεζικά κριτήρια και αύριο θα μου λέτε με τον Πολάκη γιατί Γεωργιάδη δεν χωρίς τραπεζικά κριτήρια. Πήγαινε στο δικό δικαστήριο. Λοιπόν, άρα πάμε ξανά στον πραγματικό κόσμο. Πρώτα απ' όλα, σέβομαι όλη σας την κριτική σας διοίκηση των τραπεζών. Ακόμα περισσότερο το σέβομαι γιατί τις διορίσατε εσείς. Όλες οι διοικήσεις των τραπεζών είναι διορισμένες από τον ημερών σας. Εμείς δεν έχουμε διορίσει κανέναν. Είναι οι ίδιοι CEO που επέλεξε η κυβέρνηση Τσίπρα. Άρα λοιπόν το να έρχεστε εδώ και να κατηγορείτε εσείς αυτούς που επιλέξατε είναι μια πράξη γενοφροσύνης, κύριε Πρόεδρε. Το δέχομαι. Κάνατε κακές επιλογές. Εάν κάνατε και σε αυτό κακές επιλογές, δεσμεύομαι να το επανεξετάσουμε. Και πέραν τώρα τη οποιασδήποτε συζήτηση, το ξεκαθαρίζω και προς όλους. Πράγματι, εάν σε αυτό το εγκυοδοτικό εργαλείο που ξεκινάει σήμερα μετρήσουμε σε μερικές εβδομάδες ότι κάποιες τράπεζες δεν δίνουν τα λεφτά σε επιχειρήσεις, οι σχέσεις μας μαζί τους θα εξελιχθούν πολύ άσχημα. Το ξεκαθαρίζω. Και είπα επίσης εδώ στη Βουλή ότι στη συμβάση που υπογράψαμε μαζί τους
Δώσαμε το μερίδιο αγοράς της κάθε τραπέζης στο δανειοδοτικό εργαλείο των 7 δισεκατομμυρίων αναλόγως του μερίδιου αγοράς που έχει κάθε τράπεζα σήμερα, αλλά στις 30 μέρες θα μετρήσουμε πόσα χρήματα έχει δώσει κάθε τράπεζα και αυτή η τράπεζα που έχει μείνει πίσω θα τσαφερεθούν χρήματα και θα δοθούν στις τράπεζες που έχουν πάει γρήγορα. Άρα και οι διοικήσεις των τραπεζών και τα μεσαία στελέχη των τραπεζών και όλα τα τραπεζικά στελέχη θα κριθούν από το αν θα δώσουν γρήγορα τα λεφτά και βεβαίως τα λεφτά των τραπεζών και τα κέρδη τους και αυτά θα εξαρτηθούν από το πόσο γρήγορα θα δώσουν τα λεφτά. Και σε αυτό θα είμαστε, κύριε Παπά, αμήλικτοι. Τώρα, πρέπει να σας πω όμως και κάποιες διορθώσεις εδώ. Πρώτα απ' όλα το εγκαιοδοτικό που φτιάξαμε, είπατε εδώ το κάναμε 9 μήνες που κυβερνήσαμε. Καλά, δεν ξέρετε ότι όλα αυτά τα εγκαιοδοτικά που χρησιμοποίησαν ευρωπαϊκούς πόρους έγιναν μετά την αλλαγή του κανονισμού λόγω του COVID-19 στην Ευρώπη. Μπορούσαμε δηλαδή να πάρουμε έγκριση από την Digicom πριν τον COVID για να πάρουμε χρήματα του ΕΣΠΑ στα εγκαιοδοτικά? Όχι βέβαια. Άρα έρχεται και με κατηγορείτε γιατί δεν το κάναμε 9 μήνες πριν, ενώ σας λέω, σε όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης η πρώτη χώρα που λειτουργεί είμαστε εμείς. Τόσο γρήγοροι είμαστε. Και αντί να πείτε ένα μπράβο, λέτε όλα τα άλλα. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα που είπατε. Τεπίχ 2 ξεκίνησε με ένα κουμπαρά με τη μόχλευση 1.300 εκατομμύρια και πήγε τόσο καλά που το έχουμε αυξήσει στα 2 δισεκατομμύρια 50 εκατομμύρια. Πόσο καλά πήγε? Να μετρηθούμε λοιπόν. Εμείς κάναμε το ΤΕΠΗΧ 2. Εσείς είχατε κάνει το ΤΕΠΗΧ 1. Το ΤΕΠΗΧ 1 σε 9 μήνες εκταμείευσε 200 εκατομμύρια. Το ΤΕΠΗΧ 2 σε 25 μέρες εκταμείευσε 900 εκατομμύρια. Θέλετε να βάλουμε τη σύγκριση τι κάνουμε εμείς, τι κάνετε εσείς? Και πόσο πιέζουμε τις τράπεζες εμείς και πόσο εσείς? Ξαναλέω. ΤΕΠΗΧ 1 ΣΥΡΙΖΑ. 9 μήνες 200 εκατομμύρια. ΤΕΠΗΧ 2 Μητσοτάκης. 25 μέρες 900 εκατομμύρια. Άρα αφήστε τώρα εδώ τις πολλές εμφανίσεις ποιος πιέζει τις τράπεζες. Είμαι ο Υπουργός Ανάπτυξης και το λέω με περηφάνεια που έχω βάλει σε ένα χρόνο θητείας μεγαλύτερα πρόστιμα στις τράπεζες και στις ασφαλιστικές εταιρείες από όσο έχουν μπει την προηγούμενη δεκαετία στο σύνολο. Στο σύνολο, αν με πείσετε το σύνολο των προστήμων, έχω βάλει περισσότερα από τα προηγούμενα 10 χρόνια. Άρα ο τελευταίος που να κατηγορηθεί ότι τους πηγαίνει μαλακά και κάνει τα θαύματα είμαι εγώ. Άλλο όμως να εφαρμόζουμε τον νόμο και να είμαστε και αυστηροί εκεί που πρέπει, και άλλο να θέλουμε να παραβιάσουμε τον νόμο, όπως περίπου είπατε εδώ. Για τα τραπεζικά κριτήρια, κύριε Παπά, ακούστε τώρα γιατί υπάρχουν. Πρώτα δεν υπάρχουν από εμάς. Και με αυτό ολοκληρώνεται. Υπάρχουν από τον SSM. Υπάρχουν από τον επόπτη, τον Ευρωπαϊκό. Και γιατί υπάρχουν? Για τα χρήματα, κύριε Παπά, που μοιράζουν οι τράπεζες, είναι οι καταθέσεις μας. Άρα, αν οι τράπεζες θα σκορπίσουν σε στρατηγικούς κακοπληρωτές, τα χρήματα που θα χαθούν δεν θα είναι του CEO της Εθνικής Τραπέζης ή της Τραπέζης Α ή της Πειραιώς ή της Eurobank. Θα είναι τα χρήματα των Ελλήνων καταθετών. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν κριτήρια και να προσέχουμε που πάνε τα λεφτά. Το λέω γιατί εύκολα ακούγεται μοιράστε τα λεφτά και μετά να κλαίμε όλοι μαζί στη νέα γενιά κόκκινων δανείων και στη νέα δημοσιονομική κρίση που αυτό θα φέρει. Άρα πάμε. Και κλείνω με αυτό. Ήρεμα, λελογισμένα και σωστά. Όπως έγραψε η Moody στην έκθεσή της πριν από 10 μέρες, η Ελλάδα έχει επιτύχει. Χάρη στη λελογισμένη πολιτική της κυβερνήσεως, αυτό είναι εισαγωγικά, το γράφουμε σε έκθεση, να πείθει τις αγορές ότι παρά τη μεγάλη ύφεση του 2020 θα διατηρήσει τη δημοσιονομική της σταθερότητα και θα πάει σε μεγάλη ανάπτυξη του 2021. Αυτό που κάνουμε δηλαδή εμείς είναι να δίνουμε το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί ποτέ σε ελληνικές επιχειρήσεις ελευθερότητα στην ιστορία του ελληνικού κράτους και ταυτόχρονα να κρατούμε τη δημοσιονομική μας σταθερότητα για να αποφεύγουμε τις περιπέτειες που θα μας οδηγούσε μια άφρον πολιτική. Σε αυτό δε που είπατε ότι εσείς το 2015 λέγατε και φωνάζατε για να γίνουν στην Ευρώπη αυτά που τώρα γίνονται, λέω αυτό που είπατε, ξέρετε κύριε Παπά, καμιά φορά στη ζωή μετράει και ο τρόπος. Εσείς φωνάζατε, κάνατε σοου, κάνατε δημοψηφίσματα και τι πήρατε? Τρίτο μνημόνιο. Εμείς τι κάναμε? Φέραμε επιχειρήματα στο τραπέζι, ανεβάσαμε την αξιοπιστία και τι κάναμε? Πήραμε 32 δισεκατομμύρια. Άλλο ένας, άλλο άλλος. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε